Είδαμε και πριν από λίγο και στην Λεωφόρο Αθηνών και κάποιες ζημιές που έχουν γίνει και σε μαγαζιά της περιοχής. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Χθες μόλις έγινε και το φαινόμενο, η καταστροφή, εγώ επικοινώνησα και με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο. Είχαμε μια πρώτη συνεργασία. Στη συνέχεια θα πάω να τον επισκεφτώ κιόλας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους μαγαζάτορες, με τους επιχειρηματίες περιοχής και τις όποιες ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα και διαδικασίες όπου χρειάζεται διαδικασίες αποζημίωσης για αυτούς τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τώρα είμαστε εδώ στον καταβλισμό. Είδαμε, μας έδειξαν εδώ και άνθρωποι του καταβλισμού και ο πρόεδρος εδώ τις ζημιές που έχουν γίνει. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς κατάλημα. Δεν έχουν που να μείνουν και φιλοξενούνται. Προσπαθούν ο ένας να φιλοξενήσει τους άλλους. Ευτυχώς υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό όμως το οποίο συζητήσαμε, και επειδή και πριν από λίγες μέρες είναι και η κυρία Φάσου εδώ, είχε γίνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για το θέμα των Ρωμά. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, ξέρετε, και με τον κόσμο, και σε αυτό έχουμε και ευθύνη όλοι μας. Μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να το θυμόμαστε ή να βγαίνει στην επιφάνεια μόνο σε περιπτώσεις καταστροφών ή όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως αυτά τα οποία ζήσαμε και στην περιοχή μας χθες. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και κάποιες σημαντικές ενέργειες για την περιοχή μας, όπως η μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Εργασίας, στην Υπουργό Εργασίας, της έκτασης των 18 στρεμάτων που ανήκαν στον ΑΕΔ. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη και η διαδικασία μεταβίβασης που θα πρέπει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα προς τον Δήμο της Καλαμάτας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βεβαίως, όπως είχαμε συζητήσει και στην ημερίδα πριν από λίγες μέρες, το θέμα των Ρωμά πρέπει να το δούμε συνολικά. Πρέπει να το δούμε και εδώ στην Καλαμάτα και στη Μεσίνη. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι θα πάρουμε και την πρωτοβουλία να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και οι δύο Δήμοι πρέπει να συνεργαστούν και βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα πολλά χρόνια και οι αρμόδιες υπηρεσίες, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση, γιατί αυτή η κατάσταση, νομίζω, την οποία αντικρίζουμε και εμείς σήμερα εδώ, είναι μια κατάσταση η οποία είναι ντροπιαστική για όλους μας και για την Ελλάδα του 2019. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο, το επίγον, είναι να βρεθεί, θα το συζητήσω και εγώ μετά με τον Δήμαρχο, να βρεθεί μια λύση για αυτές τις 10 οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι στο δρόμο, να βρεθεί ένα προσωρινό κατάλημα, αλλά έστω και με αφορμή αυτό να εκφράσουμε όλοι μας την πολιτική μας βούληση για να βρεθεί μια μόνιμη επιτέλους λύση σε αυτό το ζήτημα, το οποίο οδηγεί, όπως έχουμε ξαναπεί, και τελικά και σε εγκαιτοποίηση, οδηγεί σε περιθωριοποίηση των ανθρώπων, οδηγεί σε φαινόμενα παραβατικότητας. Όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν πρέπει να βρεθούν λύσεις βιώσιμες, λύσεις ανθρώπινες για όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, παιδιά, είναι ότι ξέρω ότι έχουν γίνει και άλλες ζημιές στην Καλαμάτα και στην περιοχή μας εδώ στην Αγία Τριάδα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν θάνατοι. Γιατί μπορούσαμε εμείς, είδαμε το θάνατο με τα μάτια μας, να φεύγουν τα τσιγκόφυλλα, να βλέπουμε το ανεμοστρόφυλλο να περνάει από δίπλα μας και ότι είμαστε ζωντανοί, είναι για μας αυτό το ευχάριστο. Τώρα να μένουμε σε παράγκες και σε τσιγκόφυλλα το 2019 είναι απαράδεκτο. Ας σκεφτεί σοβαρά η πολιτεία ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην μένουν πλέον σε παράγκες, να έχουν πραγματικά σπίτια. Πρέπει να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Τα παιδιά μας σήμερα δεν θέλουν να πάνε σχολείο γιατί φοβόντουσαν. Είχαν το φόβο ότι κάτι θα ξαναγίνει. Εμείς όμως τα στείλαμε σχολείο, πήγαν σχολείο. Θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Πιο πολύ για τα παιδιά μας. Να μην ζήσουν αυτά που έχουμε ζήσει κι εμείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα που ήρθατε εδώ, τον Αλέξη και εσάς. Να όμως να μην κατάμε το θέμα μας μόνο όταν κάτι γίνεται. Να μην έχουμε θύματα και μετά να λέμε οι τσιγκάνοι πρέπει να έχουν σπίτια ή οτιδήποτε. Το θέμα πρέπει να το έχουμε πάντα σε επικαιρότητα και να βρεθεί λύση. Άμεσα. Τα παιδιά δεν κινδύνευσαν ευτυχώς γιατί εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο. Όχι, τα παιδιά ήταν όλα εδώ, είχαν έρθει στο σχολείο, μόλις είχαν γυρίσει το σχολείο και ευτυχώς που ήταν όλα σπίτι και είχαμε μαγειρέψει να φάνε και τα μικρά και τα είχαμε σπίτι και ξαφνικά που το είδαμε εξαφανιστήκαμε με τα αυτοκίνητα. Που προλάβαμε και εξαφανιστήκαμε γιατί το είχαμε μπροστά μας, το είχαμε στα 20 μέτρα. Στο πολυκλαδικό ακριβώς. Φανταστείτε να μαζέψει ένα παιδί και να σηκωθεί να φύγει. Πολύ δύσκολο. Το καταφέραμε όμως. Μάλλον εγώ δεν λέω ότι το καταφέραμε εμείς. Το έκανε η Παναγία και ο Χριστός. Και είμαστε ζωντανοί γιατί είδαμε το χάρο με τα μάτια μας. Αναμένουμε τις επόμενες συναντήσεις που έχουμε ζητήσει να γίνει και με τους επικεφαλείς της μειοψηφίας, όπως επίσης και με τον Δήμαρχο της Μεσίνης.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και ως πρώην δημοσιογράφος, συνάδελφό σας, που είστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και να πω ότι επιτέλους πρέπει να πάψει η υποκρισία έτσι σε αυτή την κοινωνία. Είναι Έλληνες πολίτες και έχουν ίσα δικαιώματα. Οι φαβέλες πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχουν, βεβαίως, αλλά δεν είναι πολυδιάστατο το πρόβλημα. Καταρχάς, να αναφέρω για παράδειγμα, εδώ ο καταβλισμός πρέπει να σπάσει σε τρία κομμάτια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι η εκπαίδευση των παιδιών, η ενισχυτική διδασκαλία, εντελώς τηλεγραφικά τα αναφέρω, και είναι και η εργασία, οι νόμιμες εργασίες. Προτάσεις υπάρχουν, να τις κάνουμε τις προτάσεις. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει βούληση. Εδώ δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις. Είναι ανθρώπινο και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χειμώνα. Και δεν είναι μόνον εδώ. Η Καλαμάτα, Ασγίνη και η Μεσίνη, πρότυπο για όλη την Πελοπόννησο, για όλη την Ελλάδα, που υπάρχουν αυτοί οι καταβλισμοί της ντροπής.